Και μάζεψα ενδεικτικά, διότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, κύριε Υπουργέ, εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες, με το τι γίνεται με την οικονομία και κυρίως σκεφτόμαστε το μέλλον της πατρίδας για τα παιδιά μας, για τους παππούδες μας, για τους συνταξιούχους. Είδα και τον συνταξιούχο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρω αν ευνηδίασε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τον άκουσε ο Πρωθυπουργός. Του είπε ότι, πρόεδρε, του λέει, είμαι ένας συνταξιούχος, είμαι νομίζω 60 ετών, κάτι τέτοιο του είπε, είμαι καρκινοπαθής και παίρνω 652 ευρώ το μήνα. Έχω 500 ευρώ έξοδα, πώς να τα βγάλω πέρα. Ήταν ένα ερώτημα. Έχουν αρχίσει, Σοφία, να έρχονται τα μηνύματα από τώρα. Είναι από τις ελάχιστες φορές, όταν έχω καλεσμένο, να έρχονται μηνύματα από το πρώτο λεπτό. Και ρώτησε τον κύριο Τσίπρα πώς μπορείς να ζήσεις με 652 ευρώ. Πιστεύω ότι εκφράζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων συνταξιούχων, των Ελλήνων πολιτών. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν αρνείται κανείς ότι για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους, οι οποίοι κλήθηκαν να σηκώσουν πολλά από τα βάρη της κρίσης αυτή την εφταετία, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Το ζήτημα είναι ποια θα είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας από εδώ και πέρα, αλλά και ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν από την μεριά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής όλων των ανθρώπων. Διότι, ξέρετε, πέρα από την σύνταξη, υπάρχει και η ανάγκη όλων αυτών των ανθρώπων να έχουν ένα σταθερό δικαίωμα στην στέγαση, ένα σταθερό δικαίωμα και την κρατική πρόνοια δίπλα τους, μια δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, μια δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο σκληρό αγώνα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να λέμε ότι εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους, με δεδομένες τις γνωστές σε όλους μας δυσκολίες, κύριε Λιάτσου. Μάλιστα. Διότι ξέρετε ότι όλα όσα υλοποιούνται με το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν και έναν χαρακτήρα πολιτικής επιβολής. Δεν είναι όλα πράγματα τα οποία θα επιλέγαμε να κάνουμε αν δεν υπήρχε η συνθήκη της Επιτροπής, κύριε Λιάτσου. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε ότι θέτει συγκεκριμένα όρια. Μας κυβερνούν τα μνημόνια, δυστυχώς. Κοιτάξτε, δεν είναι όλα τα μνημόνια ίδια. Πρέπει να σας πω. Δεν είναι ίδιο το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που είχε μέτρα ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ και οδήγησε σε 25% μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, εγχώριου προϊόντος μάλλον, σε εκτείναξη της ανεργίας από το 7 στο 27, με τον πολιτικό συμβιβασμό ο οποίος έγινε το καλοκαίρι του 2015. Νομίζω ότι πρόκειται, αν συγκρίνει κανείς το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα με το τρίτο πρόγραμμα, πρόκειται για τη μέρα και με τη νύχτα. Παρόλα αυτά, ουδείς αρνείται ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα. Με ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες δεν θα επιλέγαμε πολλές από αυτές αν δεν υπήρχε ακριβώς αυτή η συνθήκη της Επιτροπής. Βέβαια, η μεγάλη αντίφαση εδώ και το πολύ μεγάλο παράξενο του πράγματος είναι ότι εσείς υποτίθεται ότι είστε μια αριστερή κυβέρνηση. Δηλαδή, μας έβαλε ο Παπανδρέου, ακολούθησε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, ήταν τα κόμματα εξουσίας δεκαετίες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάτια της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που άλλα μας έλεγε και άλλα έκανε και αναγκάστηκε να υπογράψει και μνημόνιο. Και πάμε δηλαδή τώρα σε μια χούντα μνημονίων 7 χρόνια, γι' αυτό και το λέω. 7 χρόνια και δεν έχει πάρει ανάσα ολός. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε έρθει πραγματικά σε μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή. Είμαστε ακριβώς 11-24, ξημερώνει 5η σήμερα, 11 του μηνός. Κύριε Υπουργέ, είμαστε 11-24 πριν από το κρισιμότερο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Και θέλω να σας ρωτήσω, διότι όλο το παιχνίδι πλέον, όλα τα χαρτιά παίζονται, εάν θα υπάρξει θέμα με το χρέος, με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, τι εκτίμηση κάνετε, διότι ξέρουμε ότι υπάρχει διάσταση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους υπόλοιπους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπαίνει σε πρόγραμμα όταν το χρέος δεν είναι βιώσιμο, έτσι δεν είναι, βάσει του καταστατικού του. Άρα εδώ είμαστε μπροστά σε ένα πρόβλημα
το τι θα προκύψει, τι περιμένετε από το Eurogroup αυτό. Κοιτάξτε, να δείτε, στο Eurogroup της 7ης Απριλίου, καταρχήν, στο προηγούμενο Eurogroup το οποίο έγινε, καταλήξαμε σε μια προκαταρκτική συμφωνία και από εκεί και πέρα ακολούθησαν τεχνικές διαπραγματεύσεις και είχαμε τεχνική συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών πριν από λίγες ημέρες. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι μπροστά μας σχεδόν δεδομένα. Τις επόμενες μέρες θα ψηφιστούν τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Μέχρι 18 Μαΐου θα γίνει. Περίπου μέχρι τις 18 Μαΐου πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει. Από εκεί και πέρα οι θεσμοί θα γράψουν την λεγόμενη έκθεση συμμόρφωσης με τα όσα έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Και το Eurogroup της 22ης Μαΐου έχει να συζητήσει δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι να βάλει τη σφραγίδα, να επικυρώσει επί της ουσίας την τεχνική συμφωνία, δηλαδή το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Και το δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί εκεί είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Όπως και εσείς το είπατε πάρα πολύ καλά, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την... ο προσδιορισμός μάλλον των μεσοπρόθεσμων μέτρων... Τα οποία θα σχέσουν μετά το 2018. Τα οποία θα εφαρμοστούν μετά το 2018. Μάλιστα, ναι. Για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, έχουν μπει στο επίκεντρο της συζήτησης. Ναι, ναι. Διότι απαιτείται ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων αυτών μέτρων, έτσι ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχει τη δυνατότητα να τα λάβει υπόψη του στην μελέτη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους την οποία θα κάνει και να μπορέσει να, να πει ότι το ελληνικό χρέος είναι πλέον βιώσιμο αν λάβουμε υπόψη ότι θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά. Και τούτο θα οδηγήσει, και εδώ είναι νομίζω το κλειδί, στην ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πράγμα το οποίο όπως θα έχετε δει και από την πορεία των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες μέρες, από το ράλι το οποίο γίνεται, έχει μάλλον προεξοφληθεί από τις διεθνείς αγορές. Διότι η πτώση που βλέπουμε στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων τις τελευταίες μέρες, η οποία έχει γίνει μάλιστα θέμα και στο διεθνή τύπο, είναι κατά τη γνώμη μου μια προεξόφληση θετικής κατάληξης στη συζήτηση και για το ελληνικό χρέος. Διότι ξέρετε ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι τα χαμηλότερα επιτόκια της περίοδου της κρίσης. Βεβαίως εμείς δεν πανηγυρίζουμε για αυτού του τύπου τις επιδόσεις, τις οικονομικές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων. Άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν και αν είχαν γίνει αυτά τα οποία αυτές τις μέρες συντελούνται στις διεθνείς αγορές σε σχέση με την πορεία των ελληνικών ομολόγων παλιότερα, επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για παράδειγμα, μπορεί να είχαμε και ειδικές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για να το γιορτάσουν. Εμείς όμως θεωρούμε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας, η εμπέδωση της σταθερότητας και η δυνατότητα να περάσουμε σε μια φάση ανάκαμψης δεν έχει να κάνει με τα νούμερα. Τα νούμερα επί της ουσίας πιστοποιούν ακριβώς αυτό το πέρασμα από μια εποχή σε μια άλλη. Για μας αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε την σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα κοινωνικά εκείνα στρώματα τα οποία έχουν ανάγκη. Υπάρχει το εξής πολύ απλό ερώτημα, αλλά νομίζω ότι είναι σοβαρότερο από όλα. Ας πούμε ότι δεν τα παίρνουμε τα μέτρα για το μεσοπρόθεσμο. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση σε ένα... Υποθετικό είναι το ερώτημα, αλλά πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα από πριν. Και θα σας πω. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε από πριν. Βεβαίως. Από τη μία μεριά, ξέρετε ότι αυτός ο οποίος έχει θέση ως προϋπόθεση τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει πει ότι χωρίς αυτά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος δεν συμμετέχουν στο ελληνικό πρόγραμμα. Δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά, οι Γερμανοί έχουν πει ότι χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, είναι μονόδρομος πλέον. Είναι, λέτε, μονόδρομος. Είναι η ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Διαφορετικά, υπάρχει και μία ελάχιστη πιθανότητα. Εγώ δεν την διαβλέπω ως πολύ... δεν την διαβλέπω καν ως πιθανότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να δουλέψουμε πάνω σε τέτοιου τύπου υποθετικά σενάρια, αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και συνέχιση του προγράμματος χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί για το 2019 και το 2020 δεν πρόκειται και να εφαρμοστούν. Δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Διότι τα έχει ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αν αποχωρήσει
ο θεσμός ο οποίος τα ζητάει, τότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος. Και το ρόλο του Δουνουτού ποιος θα τον παίζει? Θα αναλάβει ο ESM, ας πούμε, αυτό το ρόλο ή κάτι άλλο θα γίνει? Ποιος είναι ο ρόλος του Δουνουτού? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει θεωρητικά τον ίδιο ρόλο που έχουν και οι υπόλοιποι θεσμοί. Ναι. Επομένως, αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ποιο λόγο κλήθηκε στο ελληνικό πρόγραμμα? Κλήθηκε, υποτίθεται, διότι έχει την τεχνογνωσία διαχείρισης τέτοιων προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή και η ESM και η Ευρώπη. Εντάξει, τα χρήματα τα οποία έχει δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πάρα πολύ, σχεδόν συμβολικά τα ποσά. Άρα δεν χρειαζόμαστε χρηματοδότηση. Στα 320 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή του ελληνικού χρέους, περίπου τα 16-17 δισεκατομμύρια είναι χρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και αν συμμετάσχει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν νομίζω ότι θα συμμετέχει με περισσότερο από 2,5-3 δισεκατομμύρια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τίθεται μία προϋπόθεση εκ μέρους Γερμανίας ότι πρέπει να υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εξίσωση, ας το πούμε έτσι, του ελληνικού προγράμματος. Η ελληνική κυβέρνηση το θέλει το Δουνουτού, η ελληνική κυβέρνηση? Η ελληνική κυβέρνηση αυτό το οποίο θέλει είναι την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχθεί και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι διαφορετικά θα υπήρχε μια κατάσταση αναταράξεων που δεν θα βοηθούσε στην γρήγορη εμπέδωση στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας, τότε μάλιστα καταλαβαίνετε ότι. Τώρα να σας διαβάσω αυτό που επίσης είναι μια αναγκαστική επιλογή, για να το πούμε έτσι, με ένα οξύμορο. Θα σας διαβάσω τώρα, πριν από μία ώρα τα είδα. Η Die Welt λέει ότι η Γερμανία τελικώς θα υποχωρήσει στο Δουνουτού για το χρέος. Εκτίμηση της Die Welt. Ο Σλοβάκος Υπουργός Οικονομικών λέει ότι το Δουνουτού θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα, ο οποίος κράτησε και μία σκληρή στάση γενικώς τα τελευταία χρόνια, σαν πολύ κοντά στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, το Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε δήλωσε ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα. Δηλαδή, ακούμε καλά σχόλια το τελευταίο διάστημα, όσο πλησιάζουμε προς το Eurogroup, και ο Μοσχοβής έκανε και μία δήλωση για τον Μακρόν και είπε ότι ο Μακρόν θα είναι σύμμαχος της Ελλάδας. Κοιτάξτε, για την αναδιάρθρωση του χρέους. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Μια μόλις ματιά να ρίξει κανείς στις αντιδράσεις και στη συμπεριφορά των διεθνών αγορών χρήματος, θα καταλάβει ότι πλέον έχουμε μπει σε μία τελική ευθεία και περίπου το σύνολο της διεθνούς κοινότητας προεξοφλεί μια θετική εξέλιξη. Τα σπρέτς είναι κάτω από το πριν τα μνημόνια. Είναι πριν τα μνημόνια. Έχουν φτάσει σε τιμές προμνημονίων. Είναι αυτό που σας λέω, ότι προηγούμενες κυβερνήσεις σε τέτοιες περιπτώσεις θα κάνανε υπουργικά συμβούλια για να το γιορτάσουν. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει δεν είναι αυτό, είναι να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε τη σταθερότητα στην ελληνική οικονομία για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κοινωνικές δυνάμεις και τα κοινωνικά στρώματα, εκείνα τα οποία υπέστησαν τις μεγαλύτερες πληγές. Αλλά για να γυρίσουμε στην προηγούμενη συζήτηση, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα. Η Γερμανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη περίπου από τα τέλη Φλεβάρι έχουν βρει ένα modus vivendi, και εκτιμώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε μια συμφωνία, διότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή συζητείται είναι το πεδίο εκείνο το σημείο, μάλλον εκείνο της ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης της Γερμανίας να μην είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες οι διατυπώσεις και της ανάγκης του Διεθνούς σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, και από την άλλη μεριά της απέτησης του Δουνουτού να γίνουν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες οι διατυπώσεις. Κάπου στη μέση θα βρεθεί η λύση. Είναι κρίσιμη και η 15η του Μάη, που θα υπάρχει συνεδρίαση του Euro Working Group, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Πεκίνο. Γράφτηκαν ότι θα έχει πολύ σημαντικές συναντήσεις, ότι θα συναντήσει τη Λαγκάρτ, ότι θα συναντήσει τον Πούτιν, ότι θα συναντήσει πιθανώς και τον Ερντογάν. Και μετά φτάνουμε στην 25η Μαΐου, όπου έχει σύνοδο το ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, και υπάρχει περίπτωση, θα έρθει και ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο Τραμπ, υπάρχει μια περίπτωση να συναντηθεί ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Τραμπ. Έχει βάση αληθεία όλο Κοιτάξτε, αυτό? Αύριο, όπως ξέρετε, ξεκινάει η επίσκεψη. Μάλλον αύριο αναχωρεί ο Πρωθυπουργός για το Πεκίνο, που θα υπάρξει ένα πάρα πολύ σημαντικό φόρουμ, το οποίο γίνεται με την πρωτοβουλία της κινέζικης κυβέρνησης και αφορά το δρόμο του μεταξιού. Ο δρόμος του μεταξιού είναι ένα τεράστιο επενδυτικό project της Κίνας,
που για την επόμενη δεκαετία σκοπεύει σε όλη αυτή τη διαδρομή από την Κίνα, περνώντας από την Ελλάδα, την Ανατολική Ευρώπη και φτάνοντας μέχρι το Λονδίνο, να επενδύσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. 1 τρις ευρώ. Που πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει να κάνει με την ενέργεια, τις μεταφορές, τα logistics και μια σειρά από άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα πάρουν οι Κινέζοι. Επομένως, συμμετέχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε αυτό το φόρουμ. Θα συμμετέχουν και πάρα πολλοί ξένοι ηγέτες. Και στο πλαίσιο της εκεί επίσκεψής του έχουν κανονιστεί συγκεκριμένες συναντήσεις. Θα συναντήσει φυσικά τον πρόεδρο της Κίνας, τον Κινέζο Πρωθυπουργό επίσης. Αναμένεται να έχει και συναντήσεις με άλλους ηγέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να κάνω επίσημες ανακοινώσεις. Όμως είναι προφανές, ότι εφόσον όλοι θα βρίσκονται εκεί, θα υπάρξουν στο περιθώριο του φόρουμ και συναντήσεις οι οποίες θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο επενδυτικά, αλλά αν το θέλετε και για το ζήτημα του ελληνικού χρέους, αλλά και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική εξωτερική πολιτική. Κύριε Τζανακόπουλε, για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει περίπτωση να γίνει απόπειρα εξόδου στις αγορές το 2017? Ο στόχος ο δικός μας είναι ο εξής. Εφόσον προσδιοριστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, είτε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, είτε λίγο αργότερα, δηλαδή μπορεί να χρειαστούν κάποιες μέρες περαιτέρω συζητήσεων. Μες στο Μάιο. Εντός Μαΐου ή στις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Ναι. Ξέρετε ότι αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει αποδεκτά τα ελληνικά, να δώσει πρόσβαση μάλλον στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, μάλιστα, δηλαδή ναι, τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν δεκτά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και να κάνουμε σταδιακές κινήσεις, έτσι ώστε τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας πλήρως από τις αγορές. Ένας από τους στόχους τους δικούς μας, το έχει πει εξάλλου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο άμεσα, μετά το πρόγραμμα, μετά μάλλον την κατάληξη, την ολοκλήρωση της συνολικής συμφωνίας την οποία αποζητούμε, να κάνουμε την πρώτη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Αν αυτό θα μπορούσε να συμβεί εντός του καλοκαιριού, αυτό θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό και για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την εμπέδωση σταθερότητας γενικότερα. Ακούω κάποια σχόλια ότι από στελέχη δικά σας και κυβερνητικά αλλά και από του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει επαναδιαπραγμάτευση στην περίπτωση που έχουμε υψηλούς στόχους μέσα στο 2018. Υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχουμε μια ισορροπημένη συμφωνία. Ισορροπημένη συμφωνία όμως δεδομένων των συνθήκων τις οποίες περιγράψαμε και στην αρχή της συζήτησής μας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μια διαπραγμάτευση όπου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε με απέτηση για 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα για το 2019. Αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι μια... Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι μια συμφωνία η οποία δεν έχει επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή. Έχει 0% δηλαδή δημοσιονομική, περαιτέρω δημοσιονομική επιβάρυνση. Ναι, ναι. Ωστόσο έχει αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα. Δηλαδή έχουμε κάνει από τη δική μας πλευρά μια υποχώρηση που λέει ότι δεχόμαστε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό μείγμα για το 2019 κατά 1% και για το 2020 κατά 1% με αρνητικά μέτρα, τα οποία όμως θα ισοσταθμιστούν ακριβώς από θετικά μέτρα, από μέτρα ελαφρύνσεων ή από μέτρα κοινωνικών παραχών, μέτρα κοινωνικής στήριξης. Ωστόσο, ξέρετε ότι η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα, η οικονομική πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τα δημοσιονομικά αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνει, από την γενική οικονομική κατάσταση η οποία επικρατεί στις χώρες που την επηρεάζουν άμεσα, εν προκειμένου στην Ευρωζώνη. Επομένως, το 2019 είναι 1,5 χρόνο από σήμερα. Εμείς σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε έτσι ώστε
ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι και ισορροπημένη και βιώσιμη, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε ότι όλα εξαρτώνται από τον πολιτικό συσχετισμό, την δημοσιονομική πορεία της ελληνικής οικονομίας και αλλά και από άλλους παράγοντες οι οποίοι είναι και ασύμμετροι αλλά και απρόβλεπτοι. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, ο κόσμος ρωτάει το πολύ αυτονόητο πράγμα, ότι βέβαια ήταν απέτηση των δανειστών, γιατί παίρνουμε μέτρα όταν παίρνουμε ισόπωσα αντίμετρα. Ναι. Αυτό δηλαδή είναι λίγο... Θέλει μαθηματική πράξη για να το κατανοήσει ο απλός πολίτης. Υπάρχει μια... Ναι. Υπάρχει κάτι θολό σε όλο αυτό, θα σας πω. Έχει να κάνει με την... με τις ιδιαιτερότητες των προβλέψεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν θέλετε μπορούμε να γίνουμε και πάρα πολύ τεχνικοί, αλλά δεν ξέρω... Άμα περιμένουμε τις προβλέψεις του Δουνουτού, έχουμε σωθεί. Ναι, αν θέλετε μπορούμε να κάνει τα απόλυτα τζακπότ, ας πούμε. Αν θέλετε μπορούμε να γίνουμε και πάρα πολύ τεχνικοί, αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό τη συζήτησή μας. Αλλά πάντως είναι λίγο περίεργο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην αρχή ζητούσε δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή επιπλέον μέτρα. Όταν οι ρυθμοί της υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας διέψευσαν τις προβλέψεις τους και θυμάστε ότι μας έλεγαν για το 2016 ότι θα έχουμε ίσως πρωτογενές έλλειμμα, αν δεν κάνω λάθος, ή ελάχιστο πρωτογενές πλεόνασμα και τελικά διαψεύστηκαν κατά, κατά 42%. Μπράβο, έλεγαν πρωτογενές πλεόνασμα 0,1% και καταλήξαμε σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα του 4,2%. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό, να μας βγάλατε λίγο την πίστη. Καταλήξατε στο 4,2%, αλλά έχετε βγάλει λίγο την πίστη του ελληνικού λαού. Θα σας πω γι' αυτό. Τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν. Η φορολόγηση που υπάρχει και τα δεινά που περνάει ο κόσμος, γιατί ξέρετε κάθε βράδυ εδώ πέρα είναι, πώς να σας το πω, είναι μια ένα ανοιχτό πεδίο διαλόγου με τους πολίτες, όπως γνωρίζετε, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε και την εκπομπή. Λοιπόν, ο κόσμος πλέον δεν αντέχει. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε τώρα και αυτό με τις εισφορές με τους αυτοαπασχολούμενους. Είναι στα κάγκελα η κοινωνία, το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έρχεστε σε επαφή με πολίτες, δεν είστε μόνο πίσω από τις βαριές κουρτίνες του Μαξίμου, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Δεν περνάει καλά ο κόσμος. Περίμενα από μια αριστερή κυβέρνηση διαφορετικά πράγματα, δηλαδή δεν σας φέραμε στην εξουσία για να κάνετε αυτά που έκανε ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος. Ήρθατε για να αλλάξετε τα. Και μέχρι στιγμής δεν τα έχετε καταφέρει σε αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Λιάτσο, θα σας πω. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το πρώτο 7μηνο του 2015, η οποία κατέληξε σε μια πολιτική συμφωνία. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω και να ξαναδούμε τι ακριβώς έγινε τότε. Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε μάθει απ' έξω. Με τον κύριο Βαρουφάκη και τα λοιπά. Τον τρόπο της πολιτικής επιβολής κλπ. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε τότε ήταν μέτρα φορολογικής επιβάρυνσης για το ΦΠΑ 1%, μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν με την εξοικονόμηση συνταξιοδοτικής δαπάνης 1% και άλλα δημοσιονομικά μέτρα 1%. Συνολικό ύψος δημοσιονομικής προσαρμογής 3% του ΕΕΠ, δηλαδή 5,5 δισεκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση, μιλάμε για 5,5 δισεκατομμύρια τη στιγμή που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πάρει μέτρα ύψους 65-70 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επομένως δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση μεταξύ των αριθμών. Όμως, αλλά μου είπατε ότι ερχόμασταν για να τα αλλάξουμε. Είδατε όμως. Διότι υπέφερε ο λαός από τις προηγούμενες. Συμφωνώ σε αυτό το οποίο. Και δυστυχώς αντί να δώσετε, πήρατε και εσείς μέτρα. Γι' αυτό σας λέω ότι γυρνάμε πάλι. Μπορεί να πήρατε 5,5-6 δις, γιατί γυρνάμε πάλι στη συζήτηση του καλοκαιριού του 2015. Είδατε τι έγινε, είδατε τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε ένα πολιτικό πρόγραμμα στην πραγματικότητα στην ελληνική κυβέρνηση και από εκεί και πέρα εμείς είπαμε ότι φτάσαμε στα όρια μας, στα πολιτικά μας όρια, η κοινωνία έφτασε στα δικά της όρια, υπογράψαμε μια συμφωνία, πήραμε το κόστος αυτής της συμφωνίας και από εκεί και πέρα είχαμε και την τιμιότητα να πάμε σε εκλογές. Διότι ξέρετε, οι δεύτερες εκλογές έγιναν με ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα. Έγινε με ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα. Και ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που μια πολιτική δύναμη πήρε την απόφαση να πάει σε εκλογές μετά τη συμφωνία και όχι πριν από αυτή. Άλλοι λένε βέβαια ότι ήταν η πολύ μεγάλη τρίπλα του Τσίπρα αυτό που έγινε, διότι δεν κατάλαβε ο κόσμος, δεν είχε καταλάβει μέσα στο καλοκαίρι την αλλαγή που έρχεται με το μνημόνιο. Αυτό λένε οι αντίπαλοι σας, αυτό λένε. Εντάξει, και όχι μόνο οι αντίπαλοι δεξί, οι αντίπαλοι, το λέει ο Λαφαζάνης για παράδειγμα, η Κωνσταντοπούλου κτλ. Οι αντίπαλοι μας μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, ωστόσο νομίζω ότι εκείνη την περίοδο το σύνολο του ελληνικού λαού ασχολούνταν
σχεδόν καθημερινά, και το θυμάστε κι εσείς, με τη συζήτηση, την πολιτική, με τις πολιτικές εξελίξεις, με το τι γίνεται, τι συμφωνείτε, τι δεν συμφωνείτε, πώς θα προχωρήσει η όλη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να βγει επιτέλους από την κρίση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι ότι κατανοούμε τις δυσκολίες. Πρέπει να γίνεται κάθε φορά σαφές ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και διαπραγματευόμαστε και στα δικά μας πολιτικά όρια, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε. Το κατανοώ αυτό. Να εξασφαλίσουμε. Αλλά θα κριθείτε από το αποτέλεσμα. Βεβαίως θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε πολύ δραστηριός άνθρωπος και ειλικρινά μου είστε πάρα πολύ συμπαθείς. Και νομίζω ότι είστε εξαιρετικός και στη θέση που έχετε τοποθετηθεί. Και ξέρω ότι εργάζεστε και σαν, πώς να το πω τώρα, από το πρωί ως το βράδυ. Και αυτά είναι σημαντικά πράγματα για νέον άνθρωπο και μπράβο σας αυτό. Ήθελα να σας πω ότι ο κόσμος δεν έχει αντοχές πλέον. Και ήρθε και αυτό τώρα με τους αυτοαπασχολούμενους. Και ήρθε και το ελεκτικό συνέδριο που μας λέει ότι είναι παράνομες οι περικοπές των συντάξεων. Να το ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια, έχει νομοθετικό χαρακτήρα το ελεκτικό συνέδριο. Είναι αλλά... ένα-δύο πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές. Παρακαλώ. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν υποστεί επιβαρύνσεις με τις ασφαλιστικές εισφορές του νόμου, τον οποίο ψήφισε αυτή εδώ η κυβέρνηση και αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για μειοψηφία. Δεν λέει κανείς ότι πιθανόν να μην υπάρχουν και μικρά τμήματα τα οποία έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίπου το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις φορολογικές τους δηλώσεις του 2015 πληρώνουν είτε τα ίδια είτε το μεγαλύτερο τμήμα από αυτούς λιγότερα χρήματα σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Ένα πράγμα λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Ένα δεύτερο αυτό το έχει πει και ο Κορκίδης. Έχουν πει οι ίδιοι παρά το γεγονός ότι είχε υπάρξει μια τεράστια κινδυνολογία και μια τεράστια καταστροφολογία κατά την περίοδο ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Αλλά υπάρχει επίσης μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει σήμερα για τις ασφαλιστικές εισφορές, λέγοντας ότι η τρέχουσα συμφωνία, η επικείμενη συμφωνία θα αλλάξει άρδιντο καθεστώς των ασφαλιστικών εισφορών. Μια νέα καταστροφολογία έχει προκύψει. Σας λέω λοιπόν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Το 2017 δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και το 2018. Για το 2018 λέμε. Θα σας πω, το 2018 ναι. Θα υπάρξει μια μορφή αλλαγής στον τεχνικό υπολογισμό του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να αυξήσει λίγο τις ασφαλιστικές εισφορές, ωστόσο θα επιβληθεί και μια έκπτωση ύψους 15% οριζόντια, πράγμα το οποίο οδηγεί στο 95% των περιπτώσεων στην ίδια ή ακόμα και σε χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά από την εισφορά του 2017. Επομένως, σας λέω, κάθε φορά πρέπει να παρακολουθούμε τα στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ελεγκτικού συνεδρίου, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έβγαλε καμία απόφαση. Έβγαλε μια γνώμη. Ναι. Είπε τη γνώμη η οποία επιβάλλεται από την ίδια τη συνταγματική, από το ίδιο το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει ότι για κάθε συνταξιοδοτική διάταξη πρέπει επιβάλλεται να γνωμοδοτεί το ελεγκτικό συνέδριο. Τι μας είπε λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο στην γνωμοδότησή του αυτή? Ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές και καλύτερη αιτιολόγηση για το γεγονός ότι προχωράμε σε συγκεκριμένες εξοικονομήσεις συνταξιοδοτικής δαπάνης. Είπε ότι αν δεν υπάρξει αυτή η αιτιολόγηση, είναι πιθανό κάποιες από αυτές τις αλλαγές είναι πιθανό να προσκρούν στο ελληνικό σύνταγμα ή στο πρώτο πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου που αφορά το δικαίωμα της περιουσίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι θα ληφθούν υπόψη η συγκεκριμένη γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου, ωστόσο δεν θεωρώ ότι δημιουργεί οποιοδήποτε πολιτικό ή ακόμα και νομικό πρόβλημα. Κύριε Τζανακόπουλε, λέει η κυρία Εσμήνη από την Γλυφάδα. Εγώ κάθε βράδυ διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα. Καλώς. Και στέλνω χαιρετισμούς και στο Μαξίμου να μας ακούνε εκεί πέρα, να τα καταγράφουν και να τα λένε και στον Πρωθυπουργό αυτά τα πράγματα. Η κυρία Εσμήνη από την Γλυφάδα λέει: κύριε Τζανακόπουλε, και οι προηγούμενοι και εσείς μας έχετε αλλάξει τα φώτα με τις συντάξεις. Εγώ το λέει το 19, καλά είναι υπερβολή, λέει, θα κάνω καμιά τρέλα, λέει. Δεν βγαίνω. Και εκφράζει, νομίζω, πολύ μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε ότι πάει 5-10 του μηνός και δεν έχουμε λεφτά να πάμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουμε την άνεση. Όπως δεν βάζουμε και βενζίνη, δεν έχουμε πολλές φορές σκεφτόμαστε αν θα πάμε μια εκδρομούλα το Σαββατοκύριακο, να πάμε σε ένα ταβερνάκι,
να φάμε ένα ψάρι όπως κάναμε παλιά, τα παλιά χρόνια. Δεν γίνεται πλέον. Είμαστε σε μια άλλη κατηγορία πλέον. Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε όσο χρόνο θέλετε για το ασφαλιστικό σύστημα και για το τι έχουν υποστεί οι συντάξεις κατά την περίοδο της καταστροφικής πενταετίας 2010-2015, αλλά και για τις αλλαγές τις οποίες επιφέραμε εμείς. Εγώ αυτό που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι... Μα και εσείς μνημόνιο έχετε. Μνημόνιο έχουμε, αλλά δεν έχει τα... Δεν έχετε βγει, αν είχατε βγει το μνημόνιο... Ακούστε, κύριε Λιάτσου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Διότι από τη μία πλευρά είχαμε οριζόντιες μειώσεις οι οποίες φτάσαν μέχρι και το 40-45% και, από την, και επίσης μια προσυμφωνία της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά για την κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, αν θυμάστε. Για την επιβολή μάλλον της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, την οποία ήρθε η σημερινή κυβέρνηση και την κατήργησε, δίνοντας μια τεράστια μάχη με τους τέσσερις θεσμούς. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το οποίο καταφέραμε να κάνουμε είναι να εξοικονομήσουμε το 1% το οποίο προέβλεπε η συμφωνία του 2015 σε ό,τι αφορά την μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και την ίδια στιγμή να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε σχεδόν στα ίδια επίπεδα συντάξεις οι οποίες δεν υπερέβαιναν τα 1.200-1.300 ευρώ. Από εκεί και πέρα έπρεπε πράγματι να γίνουν κάποιες μειώσεις. Δεν αρνείται κανείς ότι υπογράφτηκε μια συμφωνία η οποία προέβλεπε το 1% μείωση συνταξιοδοτικής δαπάνης. Κάπου έπρεπε να βρεθεί. Ωστόσο, πρέπει κάθε φορά να ζυγίζουμε και τα επιχειρήματά μας. Από τη μία μεριά. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι φορτώνεται τα βάρη στους αδυνάμους και τσακίζεται τη μεσαία τάξη. Ναι. Και ότι μοναδικό μέλημα του Τσίπρα είναι να παραμείνει στην καρέκλα του. Εντάξει, αυτά λέει, τα λέει. Κίλια στα λέει. Εντάξει. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια δυσκολία να υπάρξει σοβαρή και ουσιαστική επιχειρηματολογία και συζήτηση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγες μέρες, λίγο πριν από τη συμφωνία μας, λέγανε ότι η ελληνική οικονομία καταστρέφεται, ότι οδηγούμε τη χώρα στα βράχια από τη μία πλευρά. Από την άλλη μεριά μας λέγανε ότι υπογράφουμε τα χειρότερα μνημόνια. Δεν ήξεραν, δεν είχαν αποφασίσει και ακριβώς και αυτοί ως προς τι θέλουν να μας καταγγείλουν. Μάλιστα. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να πάρθει πίσω η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Και αυτό το οποίο έχουμε είναι πράγματι μια αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος. 1% θα μείωση. Θα πάμε με πλεονάσματα ως το 22. Συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με πηγαίνετε σε άλλο θέμα. Σε πάω σε άλλο θέμα, αλλά επειδή ο χρόνος είναι ασφυκτικά πιεσμένος, σας ήθελα 2 ώρες εδώ. Θέλω να σας πω μόνο ότι σε ό,τι αφορά τη συμφωνία η οποία σήμερα έχει υπογραφεί, μπορώ να σας πω ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια έτσι ώστε τα κατώτερα και τα μεσαία στρώματα να είναι και εκείνα που κυρίως θα ωφεληθούν από τα αντίμετρα, από τα θετικά μέτρα, από τα μέτρα κοινωνικής. Έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι πραγματικά δύσκολες αποφάσεις τις οποίες πήραμε σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό και το αφορολόγητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά θα τα πρωτογενή... Βεβαίως. Με συγχωρείτε πολύ, θα πάμε σε 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε και έχω πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσω μετά, πέρα από τα οικονομικά, διότι εδώ σας κατηγορούν για διαπλοκή, για Σαββίδη, για Καλογρίτσα κτλ. Θέλω να δώσετε απαντήσεις πάνω σε τέτοια θέματα. Για τις τηλεοπτικές άδειες θα σας ρωτήσω επίσης. Με ρωτάει ο κόσμος τι θα γίνει με τα capital controls. Υπάρχει μια προσέγγιση ότι κοντά στο 18 θα έχουμε κάποια καλύτερη κατάσταση στις τράπεζες. Είναι πολλά τα ερωτήματα και θέλω να απαντήσετε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι.